Λοιπόν, η εμπειρία σου στον αθλητικό τομέα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι η πρώτη φορά, έλεγα πριν από λίγο, που ανακοινώνονται μέτρα. Μέτρα υπάρχουν πάρα πολλά. Κάποιος πολιτικός παλιός έλεγε ότι πρέπει να θεσπιστεί ένας νόμος, ο οποίος να υποχρεώνει στην επιβολή των νόμων οι οποίοι ήδη υπάρχουν. Γιατί νόμοι για την αντιμετώπιση υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι δεν εφαρμόζονται. Δεν εφαρμόζονται και δυστυχώς τους νόμους. Τους θυμόμαστε μόνο όταν συμβαίνει ένα τραγικό γεγονός. Πρέπει να πούμε ότι το πώς αντιμετωπίζει γενικά οι εκάστοτε κυβερνώντες δολοφονίες όπως αυτή του Μιχάλη Κατσούρη, το είδαμε τις τελευταίες μέρες. Κανείς επίσημος εκπρόσωπος δεν μίλησε για αυτό που ήταν, για μια δολοφονία. Είχαμε μια δολοφονία ενός ανθρώπου. Όλοι λοιπόν το έριξαν στην οπαδική βία. Οπαδική βία σε κάποιες περιπτώσεις σημαίνει να διαπληκτιστούν δύο παδί. Εδώ είχαμε μια επιδρομή 150-200 ανθρώπων που ήρθαν από μια άλλη χώρα σε μια πλατεία έξω από ένα γήπεδο. Αυτό δεν είναι οπαδική βία, αυτό είναι στιγνή δολοφονία. Δυστυχώς ούτε η UEFA μίλησε για δολοφονία, ούτε η επίσημη εκπρόσωπη της πολιτείας μίλησε για δολοφονία. Άγγελε, αναφέρθηκε στην UEFA. Διάβασα εχθές ότι η τιμωρία ως προς την Δύναμο Ζάγκρεπ είναι να μην ταξιδεύουν οι οπαδοί της στο εξωτερικό. Ειλικρινά, όταν το συζήτησα με τη γυναίκα μου, παράδειγμα, και μου είπε, αυτή είναι έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητισμό. Γνωρίζοντας όμως τι ακριβώς έχει γίνει, όταν της είπα ότι αυτή είναι η τιμωρία, το μόνο που μου είπε είναι. Γέλασε. Τίποτα άλλο δεν μπορούσε να πει. Υπάρχει και χειρότερο. Η νομική υπηρεσία της UEFA, μετά τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή, ασχολήθηκε με το θέμα για το αν πρέπει να επιβάλλει ποινή στη Δυναμό Ζάγκρεπ. Η απόφαση της νομικής υπηρεσίας ήταν, η εισήγηση μάλλον προς την UEFA, ήταν ότι η Δυναμό Ζάγκρεπ δεν είχε καμία ευθύνη για τα επεισόδια, γιατί είχε απαγορεύσει στους οπαδούς της να ταξιδέψουν εκτός Κροατίας, να ταξιδέψουν στην Αθήνα συγκεκριμένα. Αυτή ήταν η εισήγηση προς την UEFA της νομικής υπηρεσίας της Συνομοσπονδίας. Και από εκεί και πέρα η UEFA για λόγους ασφαλείας αποφάσισε να μην ταξιδέψουν οι οπαδοί της Δυναμό Ζάγκρεπ στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι κάτι ακόμη χειρότερο από αυτό που πιστεύουμε. Η τιμωρία εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι τιμωρία ουσιαστικά αυτή, να απαγορεύσουν οπαδούς της Δυναμό να ταξιδεύσουν στο εξωτερικό, γιατί η Δυναμό πρέπει να πούμε ότι έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή. Αγωνίζεται τώρα για την είσοδο στους ομίλους του Europa League. Εάν χάσει από την Κοπενχάγη, θα αγωνιστεί στους ομίλους του Conference League. Έτσι, αλλιώς θα παίζει στην Ευρώπη. Επομένως, άρα έχει τρεις αγώνες σίγουρα εκτός έδρας. Ναι, ναι. Έχει σίγουρα τρεις αγώνες εκτός έδρας. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει, διότι δολοφονήθηκε ένας άνθρωπος. Υπάρχουν βίντεο. Υπάρχει επιδρομή 200 ανθρώπων. Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ο Άγγελος με τον Κώστα μαλώσαν για τα ποδοσφαιρικά. Σωστό, σε ένα καφενείο ή σε ένα γήπεδο και έπαιξαν ξύλο και ένας από τους δύο πέθανε. Είναι μια στιγμή δολοφονία, είναι μια επιδρομή. Και δολοφονία να μην υπήρχε είναι επίσης μια επιδρομή χούλιγκαν. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει να το καταλάβουν και οι υπεύθυνοι. Σήμερα γίνεται μια διάσκεψη των Δυτικών Βαλκανίων, θα είναι. Και ναι, θα στο ρώταγα αυτό, ναι. Γιατί είναι εδώ ο Πλένκοβιτς, ο πρωθυπουργός της Κροατίας. Ακριβώς. Πολλά έχουν πει οι Κροάτες, δεν τους τιμά τίποτα από αυτά που έχουν πει. Είναι τραγικό οι υπεύθυνες αρχές να ξεπλένουν δολοφόνους. Δηλαδή έχουμε κάνει μια πολύ κακή αρχή. Βάζουμε μια ταμπέλα οπαδική βία, τηρούμε τις αποστάσεις από τα γεγονότα και κρύβουμε κάτω από το χαλί την ουσία του θέματος. Μάλιστα. Άγγελε, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, φαντάζομαι τα έχεις ξανακούσει, γιατί εγώ τουλάχιστον, αν και δεν είμαι αθλητικός συντάκτης, τα έχω ξανακούσει. Μα και όποιος δεν τα έχει ξανακούσει μπορεί να κάνει μια αναζήτηση στο Google. Θα δει να επαναλαμβάνονται σε κάθε τραγικό γεγονός. Βλέπουμε ότι είναι αναποτελεσματικά. Δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Τώρα, εχθές άρχισε το πρωτάθλημα, είχαμε συλλήψεις οπαδών έξω από γήπεδα, κάποιοι είχαν μαχαίρια, λίγων οπαδών βέβαια, 4-5 σε κάποια μάτς. Στους αγώνες τους ευρωπαϊκούς επίσης είχαμε κάποιες συλλήψεις μεμονωμένων οπαδών, αλλά αυτό δεν λύνει το θέμα. Δηλαδή
το θέμα είναι ουσιαστικό. Δηλαδή, ή θα πάρουμε μέτρα εδώ και τώρα, ή δεν θα πάρουμε. Είδαμε στον αγώνα της ΑΕΚ με την Δυναμό Ζάγκρεπ ότι σε ένα γήπεδο μπορεί να επικρατήσει ησυχία και ηρεμία χωρίς αντεκλήσεις. Βέβαια, αν πείτε, δεν υπήρχαν οπαδοί της Δυνάμο. Αλλά και σε άλλους αγώνες εντός έδρας που δεν υπάρχουν οπαδοί αντιπάλων ομάδων, έχουμε πυρσούς, έχουμε καπνογόνα, έχουμε συνθήματα τα οποία είναι υβριστικά για τους αντιπάλους. Είδαμε λοιπόν σε ένα μάτς που ήταν μεγάλη σημασία. Η αδρεναλίνη είχε φτάσει στα ύψη, γιατί πρέπει να το προσμετράμε και αυτό, να μην συμβαίνει απολύτως τίποτα και ο κόσμος που ήταν στην ΟΠΑΠ Αρένα να είναι υποδειγματικός. Αυτό ας είναι οδηγός και ας σκεφτούν οι ομάδες με ποιους τρόπους η ΑΕΚ κατάφερε να συγκρατήσει αυτόν τον κόσμο και να κάνουν και αυτές το ίδιο. Και η ΑΕΚ βέβαια στη συνέχεια μπορεί να πάρει τα ίδια μέτρα για να συγκρατήσει ο παδούς της και να μην δώσει αφορμή. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΚ είτε προκριθεί στους ομίλους του Champions League που έχει αντίπαλο την Antwerp, είτε δεν προκριθεί στους ομίλους Champions League και παίξει στο Europa League, θα έχει επίσης τρεις εντός έδρας αγώνες, οι οποίοι θα είναι καθοριστικοί. Καθοριστικοί όχι μόνο για το αγωνιστικό μέλλον της ΑΕΚ, αλλά ξέρουμε ότι στο τέλος της σεζόν, το Μάιο του 2023, στην ΟΠΑΠ Αρένα θα γίνει ο τελικός του Conference League. Στα τρία λοιπόν εντός έδρας μάτς της ΑΕΚ, όπως έγινε και προχθές με τον αγώνα με την Δυναμό Ζάγκρεπ, θα υπάρχει κλιμάκιο της UEFA το οποίο θα παρακολουθεί όχι τη συμπεριφορά των ομάδων της ΑΕΚ, αλλά τις δυνατότητες που έχει το γήπεδο να οργανώσει έναν άρτιο τελικό. Θα τσεκάρουν τα μέτρα ασφαλείας, τους χώρους. Αυτό γίνεται σε όλες τις διοργανώσεις. Οπότε και ο κόσμος της ΑΕΚ πρέπει να είναι συνεργάσιμος και υποδειγματικός για να μπορέσει η ΑΕΚ να μην έχει προβλήματα και να διοργανώσει έναν τελικό στο Conference Link, ο οποίος θα τιμά την Ελλάδα, αλλά φυσικά και την ομάδα που φιλοξενεί αυτό το τελικό, δηλαδή την ΑΕΚ. Άγγελε, μία έτσι κουβέντα για το αγωνιστικό. Είδαμε, ήταν πραγματικά, εγώ τουλάχιστον το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Δύναμο Ζάγκρεπ το παρομοιάζω με τον τελικό της Manchester United με την Bayern. Όπου, και ακόμη περισσότερο. Και είναι ακόμα περισσότερο. Και ακόμα περισσότερο θα έλεγα εγώ, γιατί αγωνιστικά στον τελικό εκείνο του Champions League της Manchester United με την Bayern, οι δύο ομάδες ήθελαν να κατακτήσουν το τρόπαιο. Εδώ στην ΑΕΚ υπήρχε και ένας άλλος ουσιαστικός λόγος. Νομίζω δεν υπήρχε άνθρωπος, ίσως να μην υπήρχε και Έλληνας, ο οποίος δεν θέλει να προκριθεί η ΑΕΚ, όχι για δικαίωση, αλλά να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του Μιχάλη. Εγώ θα το πω έτσι απλά, μόνο για τη μάνα που ήταν στην κερκίδα. Ακριβώς. Αλλά και τους άλλους ανθρώπους, την οικογένειά του, όλο αυτό το βασικό γεγονός. Και εδώ πρέπει να πούμε κάποιες συμπτώσεις, οι οποίες είναι εκπληκτικές. Το νικητήριο γκολ το έβαλε ο Βίντρα. Ο Βίντρα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 21. Η ΑΕΚ είχε ετοιμάσει φανέλα του Μιχάλη Κουτσουρί με το νούμερο 21 και υπήρχε στα ποδητήρια. Όταν ο Ρόχο έβαλε γκολ, σήκωσε τη φανέλα με το νούμερο 21. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ουσιαστικά ο Μιχάλης είχε συμμετοχή μέσω του αριθμού 21 στο γκολ της ΑΕΚ που έδωσε την πρόκληση. Ενώ ο Βίντα το είχε ξανακάνει αυτό το 2012 με τη φανέλα της Δυναμό. Τότε η Δυνάμο έπαιζε με την Λουτογκόρετ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Βίντα έβαλε στις καθυστερήσεις γκολ επίσης με κεφαλιά και οδήγησε την τότε ομάδα του Δυνάμου στο τρίτο γύρο των προκριματικών του Champions League. Μάλιστα εκείνη τη χρονιά η Δυνάμο πήρε μέρος και στην τελική φάση έπαιξε στους ομίλους. Σωστά. Πάντως, μια τελευταία ερώτηση. Είναι μόλις δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ξεκούρασης έχουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Αυτό εκτιμάς ότι μπορεί να επηρεάσει, γιατί ήταν τόσο και είναι πολύ δυνατό παιχνίδι αυτό που έγινε το Σάββατο. Η φόρτιση χτύπησε κόκκινο. Πραγματικά τα νεύρα όλων, όσοι το βλέπανε μέσα, έξω, πόσο μάλλον των ποδοσφαιριστών, θα επηρεάσει, πιστεύεις, αυτό οι πολύ λίγες ημέρες ξεκούρασης? Αυτό θα το δούμε μέσα στο γήπεδο. Η ΑΕΚ έχει δείξει ότι αντέχει στα δύσκολα και πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Ότι το σκάουτινγκ της ομάδος ουσιαστικά έκανε το πλάνο για δύο αγώνες. Δηλαδή, εντάξει, όλοι λέγαμε ότι η ΑΕΚ μπορεί να προκριθεί και όλα αυτά, αλλά μια ομάδα δεν λειτουργεί με τις πιθανότητες. Μια ομάδα λειτουργεί με ρεαλισμό και φτιάχνει δύο πλάνα. Ένα πλάνο είναι την ομάδα που θα αντιμετωπίζει στην περίπτωση που
προκριθεί και ένα πλάνο για την ομάδα που θα αντιμετωπίσει την περίπτωση που αποκλειστεί. Ο χρόνος λοιπόν για την επεξεργασία των στοιχείων και όλα αυτά ήταν ελάχιστος για τους ανθρώπους της ΑΕΚ. Σωστό είναι αυτό. Έχει δείξει όμως η ΑΕΚ και στο περσινό πρωτάθλημα και στους φετινούς τους αγώνες ότι στα δύσκολα μπορεί να στέκεται όρθια. Οπότε αυτά το δούμε τώρα την Τρίτη το βράδυ στην Ανβέρσα με την Αντβέρπ. Πόσο θα επηρεαστεί. Πιστεύω ότι δεν θα επηρεαστεί σημαντικά. Ίσα-ίσα η πρόκριση αυτή και η ατμόσφαιρα όλη που επικράτησε στο γήπεδο μπορεί να τη δώσει και ορμή για να παίξει ακόμη καλύτερα. Μάλιστα. Πάντως καλά πάνε οι ομάδες μας. Έτσι, εκεί που κάποτε μέναμε με μία ή το πολύ δύο ομάδες στους ομίλους, τώρα τρεις έχουν ήδη εξασφαλίσει τους ομίλους και μία παλεύει να εξασφαλίσει τους ομίλους. Έτσι. Για να μιλήσουμε με χαρτοπαικτικούς όρους, οι ελληνικές ομάδες έχουν κάνει ένα καρέ σε ένα τραπέζι και μόνο μία κινδυνεύει να σηκωθεί και να φύγει από το τραπέζι αυτό. Είναι ο ΠΑΟΚ που παίζει στο Conference League. Τόσο ο Ολυμπιακός παίζει στο Europa, όσο η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός παίζουν στο Champions League, ακόμη και αν δεν περάσουν τις αντιπάλους τους, θα μπορέσουν να συνεχίσουν σε μία κατώτερη διοργάνωση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα συνεχίσουν να φέρουν βαθμούς στην Ελλάδα. Μακάρι να περάσουν και οι τρεις στις διοργανώσεις οποίες τώρα αγωνίζονται, γιατί είναι και μεγάλες οι διαφορές των χρημάτων. Παράδειγμα, μία πρόκληση ομίλου Champions League αποφέρει γύρω στα 15,5 εκατομμύρια ευρώ μπόνους από την UEFA. Αντίθετα, η συμμετοχή στο Europa, στους ομίλους του Europa, αποφέρει 3,630.000 ευρώ. Υπάρχουν δηλαδή 12 εκατομμύρια που κυνηγάει η ΑΕΚ, το οποίο είναι ένα σημαντικό ποσό. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Παναθηναϊκό, βέβαια. Ενώ αντίστοιχα ο Ολυμπιακός στο Europa θα πάρει γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, αν προκρίσει ο ομίλους. Αλλά το ποσό θα πέσει στα 2,9 εκατομμύρια ευρώ αν αποκλειστεί και περάσει στους ομίλους του Conference League. Μιλάμε για σοβαρά ποσά σε εποχές δύσκολες. Προφανέστατα. Άγγελε, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Και μακάρι να μιλάμε ποδοσφαιρικά από εδώ και πέρα και όχι για αυτά τα θέματα. Και να θυμόμαστε όλοι ότι η δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρή ήταν δολοφονία και όχι προϊόν οπαδικής βίας, όπως θέλουν μπορεί να το. Το είπες πραγματικά πάρα πολύ σωστά. Δεν τζακωθήκαμε εγώ και εσύ, αλλά εδώ υπήρξε μια επιδρομή Ναζί, οι οποίοι σκότωσαν έναν άνθρωπο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.